Μπορείς να μου πεις που ήσουν? Εσύ λύσαξες να έρθουμε εδώ και τώρα με στείνεις? Γιάννη, μισό λεπτάκι, να πάρω μια ανάσα και θα σου εξηγήσω. Καθίστε, κυρία Μακρύ. Το βλέπεις αυτό? Το λένε κινητό. Το έχουμε για να ειδοποιούμε όταν θα αργήσουμε. Είναι τόσο απλό. Γιάννη, γίνεις αγενής, σε παρακαλώ, κάθεσε κάτω. Το βλέπετε? Πόση ώρα είναι εδώ? 10 δευτερόλεπτα. Ακόμα δεν ήρθε και αμέσως άρχισε να με κατηγορεί. Αυτό κάνει πάντα. Καθίστε, σας παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρή. Και συγγνώμη, πραγματικά πλούσιες, είχε πάρα πολύ κίνηση. Έλα τώρα, κίνηση και σε χλαμάρες. Εμένα δεν με κοροϊδεύεις, το έκανες για να με τσατίσεις. Έτσι είναι πάντα. Είναι όλα και όλοι εναντίον του. Με υποτιμάς. Συνέχεια με υποτιμάς. Αλλά δεν θα τα αφήσω αυτό έτσι, θα μου το πληρώσεις. Θα σου το πληρώσω, μου με ξαναδείς, Γιάννη. Αυτό ήταν τελείως. Εγώ δεν θέλω να είμαι πια μαζί σου. Να δεις και γιατρός, αυτό θα με ρωτήσει. Τι έκανα τόσα χρόνια. Και εσύ πού ξέρεις τι θα σε ρωτήσει, ε? Εσύ άργησες, εσύ φταίς. Τέλος! Μπορείτε να συνεχίσετε αυτή την κουβέντα μετά τη συνεδρία μας. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Εφόσον ήρθατε εδώ για θεραπεία ζεύγους, έχετε κάποια προβλήματα να λύσετε. Ποια είναι αυτά? Σας είπα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καυγαδάκια συμβαίνουν σε όλα τα σπίτια. Καυγαδάκια. Καμιά μέρα όμως θα βρεθώ νεκρή εγώ, Γιάννη. Νεκρή θα βρεθώ. Μη λες ψέματα. Ψέματα? Έχεις πει στη γιατρό ότι μας πας στο ξύλο? Γιατρέ, μην την πιστεύετε. Προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Της έχεις πει πώς μου έχεις φερθεί εσύ, ε? Τι έχεις κάνει για μένα? Της έχεις πει? Όχι, πες της. Συγγνώμη, γιατρέ, θα μπορούσα να σας δω για λίγο μόνη μου? Βεβαίως. Κύριε Μακρύ, μπορείτε να περάσετε λίγο έξω? Γιατί? Θα μιλήσω με τη γυναίκα σας και θα σας καλέσω αμέσως μετά. Αν σας αφήσω μόνη μαζί της, θα με κατηγορήσει. Και εσείς θα την πιστέψετε. Παρακαλώ.